Την ώρα που η κυβέρνηση σχεδιάζει το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα από τις αρχές του νέου έτους, στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τα Χριστούγεννα δεν βρήκα σε ηρεμία τα στελέχη του κόμματος. Την έκπληξη επεφύλαξε ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος δάνεισε από τον κουμπαρά του για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών. Κλείνοντας τους λογαριασμούς του 2023, ο κ. Κασελάκης φέρεται να προχώρησε σε προσωπικό δάνειο προς το κόμμα, καθώς τόσο οι τρύπες αλλά και οι επίγουσες υποχρεώσεις, όπως η καταβολή δώρου Χριστουγέννου στους εργαζόμενους στα κομματικά μέσα, δεν μπορούσαν να περιμένουν το 2024. Ιδιαίτερα ενοχλημένοι από τα όσα αποκαλύφθηκαν, εμφανίστηκαν οι δύο πρώην γραμματείς του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Κουρλέτης και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Από το περιβάλλον του κ. Κουρλέτη, υπογραμμίστηκε με νόημα πως κατά τη θητεία του ως γραμματέας του κόμματος μηδενίστηκε το χρέος του ΣΥΡΙΖΑ στην Εθνική Τράπεζα που εκκρεμούσε μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα. Επιπλέον την περίοδο που ο κ. Κουρλέτης διατέλεσε γραμματέας του κόμματος, υπήρξε μείωση κατά 40% στο μισθολόγιο των ατόμων που μισθοδοτούνταν από το κόμμα, εξορθολογίζοντας ακόμη περισσότερο το κομματικό ταμείο. Αντίστοιχα, από το περιβάλλον του Δημήτρη Τζανακόπουλου, ο οποίος διατέλεσε και εκείνος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ για έναν χρόνο και πέντε μήνες, επισημάνθηκε σε έντονο τόνο ότι όταν εκείνος παρέδωσε το κόμμα δεν χρωστούσε ούτε ένα ευρώ. Με τις ίδιες πηγές να χαρακτηρίζουν τις διαρροές από το περιβάλλον Κασελάκη περισσότερο ως μομφή στο πρόσωπο του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό γιατί οι γραμματείς δεν έχουν καμία ευθύνη για τα οικονομικά του κόμματος. Για το θέμα από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, ο οποίος για τις ημέρες των γιορτών βρίσκεται στη Βιέννη. Πάντως, επί των ημερών του, ο Αλέξης Τσίπρας επικαλούνταν συχνά τη διαυγή εικόνα των οικονομικών του κόμματος, αντιπαραβάλλοντας τη διαχείριση στο κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ενώ όταν παραμέρισε, οι οικονομικές υποχρεώσεις του ΣΥΡΙΖΑ είχαν εξ ολοκλήρου ρυθμιστεί και δεν υπήρχαν ατασταλίες οικονομικής φύσεως. Την ίδια ώρα, Κουμουνδούρου δεν επιβεβαίωνε το ακριβές ποσό που ο κ. Κασελάκης διέθεσε υπό μορφή δανείου προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Η νέα αυτή συνθήκη προβλημάτισε αρκετά από τα κορυφαία στελέχη προς τα πολιτικά αποτελέσματα που δύναται να παράγει. Η κατάσταση πάντως δεν φαίνεται να προβληματίζει ιδιαίτερα τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος βρίσκεται στη ΣΥΠΑ για τις γιορτές, την ώρα που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα παραστεί στην κηδεία του αστυνομικού που κατέληξε λόγω τραυματισμού από φωτοβολίδα.